Φίλοι μου καλή, καλή μου φίλοι, γεια σας. Δείτε σήμερα στο απολαυστικό, διασκεδαστικό, ξεκαρδιστικό προσοχή μαρκοπέδιο. Το γνωστό medium Madame Papadam κάνει μάγια μπροστά στην κάμερα. Όχι, δεν αντέχω άλλο. Ποια υλικά χρησιμοποιεί. Αγανακτισμένος πολίτης βάζει μια υπέροχη βόμβα. Μπούμ, σε εφορία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο κυρίαρχος των media Άδωνης παίζει σε διπλό ταμπλό. Και μάλιστα ασπρόμαυρο. Έπαθε την πλάκα του. Θα σκάσω. Νέες προσπάθειες του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου για εξυγχρονισμό της εκκλησίας. Φλωρινιώτης εναντίον Πανταζή για ένα τραγούδι. Μεσολαβητής ο καπετάν Πισογλέτης. Αυτά και άλλα δεν έχει στο σημερινό προσοχή μαρκοπέδιο. Η κατάληψη συνεχίζεται για 50η μέρα. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Κινέζο, σε σένα μιλάω. Οι όμηροι δείχνουν να μην αντέχουν πια. Έχουν φτάσει στα όρια τους. Ο εκνευρισμός είναι έντονος. Εξάρις! Άντε ρε τυχεράκια, με τίποτα δεν παίζεσαι πια. Έχουν αναπτυχθεί όμως και φιλίες. Είναι αυτό που λένε, δείξε μου το φίλο σου, να σου πω τι φτιάχνεις. Χορτόπιτα. Καλά που βρέθηκε αυτός ο κόπανος. Όχι αυτός ο κόπανος, αυτός ο κόπανος. Όλα λοιπόν κυλούν ωραία και καλά, ώσπου μια είδηση έρχεται να αναστατώσει τα ήρεμα νερά της κατάληψης. Αμάν. Παιδιά, ακούτε. Τώρα είπε το ραδιόφωνο ότι θα μας επισκεφτεί και εμάς ο Λευτέρης Πανταζής. Θα μας επισκεφτεί και εμάς. Γιατί? Τι γιατί, ρε μεγάλε. Μην κοροϊδεύεις. Καλά, τι γιατί. Καινούριο δίσκο έβγαλε ο άνθρωπος να μην το διαφημίσει. Το ραδιόφωνο λέει έχει πάρει φόρα και επισκέπτεται τους πάντες. Μέχρι στιγμής, εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έχει επισκεφτεί τη Ρούλα, μια σχολή οδηγών, ένα γεροκομείο, μια παιδική χαρά, τα διόδια Ελευσίνας και τη λέσχη φίλων του αποξηραμένου δωμάσκινου. Τι με κοιτάτε σαν χάνει, γρήγορα δουλειά. Μην έρθει ο άνθρωπος και μαζί σε αυτό το χάλι. Κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Μας το λέω δεν τρέχει τίποτα. Κι αν δεν με πιστεύεις, με ζηλεύεις κάτω τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Σ' αγαπάω όσο τίποτα. Κι αν δεν με πιστεύεις. Και δεν μου λες ρε μαστροκαταληψία, πότε θα έρθει αυτός ο Πανταζής? Πού να ξέρω ρε μεγάλε. Καλά, τι είμαι, medium ή Madame Papadam? Λοιπόν, Madame Papadam. Μη βιάζεσαι. Καταρχήν, με τι μαντία θέλεις να ασχοληθούμε? Εσείς τι μπορείτε να κάνετε? Τα πάντα. Πρέπει όμως πρώτα να ξέρω περί τίνους πρόκειται. Θέλω να μάθω για τον άντρα μου, αυτό το γουρούνι. Α, χειρομαντία. Με όμικρον γιώτα. Μη μας περάσουν και αγράμματες. Τίποτα άλλο. Θέλεις να σου διαβάσω τα χαρτιά? Όχι. Να σου διαβάσω το χέρι? Όχι. Να σου διαβάσω το πόδι? Όχι. Να σου διαβάσω τα άστρα? Όχι. Να σου διαβάσω ένα μυθιστόρημα να χαλαρώσεις λίγο, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένη. Να σου πω, δεν μου λες καλύτερα το φλιτζάνι? Να σου το πω. Αλλά βαριέμαι τώρα να σου ψήνω καφέ. Θα σου πω από το δικό μου. Δεν πιστεύω να συχαίνεσαι. Βλέπω ένα τάβρο. Δεν μου λες τι ζώδιο είσαι, τάβρος? Όχι. Μένεις στον τάβρο? Όχι. Μήπως ψήφισες Μάνο στις ευρωεκλογές? Ναι. Εσύ είσαι αυτή η μία που το ψήφισε. Και έχει φάει ο άνθρωπος στον κόσμο να μάθει ποιος τον ψήφισε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση για να γυρίσει ο άντρας σου στο σπίτι είναι να του κάνουμε μάγια. Έφερες αυτά που σου ζήτησα? Ναι, Madame Papadam. Για να δούμε. Λοιπόν, κόκαλο. Τι είναι αυτό? Εγώ εννοούσα από κοτόπουλο, όχι από δεινόσαυρο. Τέλος πάντων, τρίχες του άντρα σου. Από πού είναι αυτές? Από τη μασχάλη. Α, είπα κι εγώ, τρίχες κατσαρές. Ένα σόβρακο. Πλημμένο εννοούσα. Τέλος πάντων, μια νυχτερίδα. Αγκάθια από σκατζόχυρα. Πέσουν και 2-3 έξω, δεν πειράζει. Δεν μου κάνουν, περισσεύουν.
Δυο αυγά. Μια βανίλια. Το καπάκι δεν πειράζει, το φτύνεις όταν το πιείς. Ωραία. Λίγο νερό από το χτεσινό του ντουζ. Πολύ μαύρο. Ωραία. Και ένα κύβο μάτζι. Γιατί θα το πιείς αυτό μετά. Μην είναι άνοστο. Αλάτι. Πιπέρι. Έχι. Πες ένα αριθμό. 16. 16, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, πι. Πιπέρι. Από αυτό είναι. Σταμάτησε, είδες. Λοιπόν, το κλείνουμε καλά. Το χτυπάμε για κανένα δύο λεπτά. Έτοιμο. Δεν μου λες. Το κόκαλο, πού χρειάζεται. Στο τέλος, για διακοσμητικό. Λοιπόν, θα πίνεις 23 γουλιές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μετά το φαγητό. Πάρε και αυτό το τηλέφωνο. Είναι του κέντρου δηλητηριάσεων. Γιατί το σόβρακο, το είδα λίγο, μπορεί να σου πέσει βαρύ. Μαντάμ Παπαντάμ, μπορώ να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, πες μου. Να, βρήκα μερικά παράξενα πράγματα χτες στο γραφείο του και δεν ξέρω. Για να δω. Πού τα είδες τα παράξενα πράγματα? Αυτή είναι περούκα. Δεν έχεις ξαναδεί περούκα? Ένα καλτσόν. Μία καλτσοδέτα. Ένα ζευγάρι γόβες 42 νούμερο. Δεν μου λες πόσα χρόνια είπες ότι έχει να σε πλησιάσει. 3 χρόνια. Μη δίνεις σημασία. Λοιπόν, πιες από αυτά τα μάγια, δώσε και σε μένα το 1 εκατομμύριο και σε 2 μέρες ο άντρας σου θα είναι στο σπίτι. Μακάρι. Μπορείς να πηγαίνεις. Εισηγεία. Λάκι, δεύρω έξω. Έφυγε. Ναι, έφυγε. Λοιπόν, 500 χιλιάρικα δικά σου, 500 χιλιάρικα δικά μου. Πάρτα, πήγαινε στο σπίτι για κανένα 2 μέρες, να βγω κι εγώ αληθινή και μετά ξαναφεύγεις. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Πρέπει, Λάκη, κάνε μια προσπάθεια. 500 χιλιάρικα είναι αυτά. Πιο πολλά βγάζεις στη Σύγκρου. Αλήθεια, πόσα παίρνεις από κάθε πελάτη? 10.000 και το ξενοδοχείο δικό μου. Καλά, έχεις ξενοδοχείο δικό σου και πας και κάνεις πιάτσα? Δεν το πιστεύω! Ξυρίζει, ξυρίζει, ξυρίζει το κρύο. Ξυρίζει, ταρίζει, ταρίζει το κρύο. Μπάζει, μπάζει, μπάζει το αμάξι. Ξυρίζει, ταρίζει, μπάζει και τέλει σε τριβές. Θανασία. Σιγά ρε, Βλάση, με κοψοχόλιασες. Κοίτα, γράμμα. Πού το βρήκες? Το είχε ρίξει ο ταχυδρόμος κάτω από την πόρτα. Ποια πόρτα? Του οδηγού. Α, καλό, ε! Για να δούμε τι γράφει. Τα έρθω να σας επισκεφτώ, Λίαν Συντόμος. Φιλάκια, Λευτέρης Πανταζής. Αμάν, τα έρθει και σε εμάς. Και ξέρεις, αυτός δεν πάει μόνος του. Κουβαλάει και τα κανάλια μαζί του. Αθανασία, γρήγορα, ετοίμασέ μου το καλό μου το κουστούμι. Το λαδί. Όταν λες λαδί, εννοείς το κίτρινο με την τεράστια λαδιά στο πέτο. Αχα, καλό, ε. Όχι, ρε Βλάση, το λαδί που πάει συνολάκι με το πεντελόνι το ροζ. Όχι ρε Αθανασία, με αυτά είμαι σαν γύφτος. Ετοίμασέ μου το άλλο, το μονόχρωμο, το καρό. Και πού είσαι Αθανασία, το αμάξι είναι μες στην πίχλα. Γρήγορα να το καταρρίσεις. Με τι, αφού δεν έχω καταρριστικό. Έχω εγώ, καταρριστικό της εφορίας. Αχ, καλό, ε. Ρε στη Βλάση, εδώ λέει ότι χρωστάς την εφορία 2,5 δραχμές. Καλά, πώς έγινε αυτό? Έγινε... πού είσαι? Γιατί δεν είχα τιμολόγια. Αποδείξεις είχες? Ότι δεν έχω τιμολόγια. Αχα, καλό, ε. Όχι. Καλά, και γιατί δεν πας να το πληρώσεις? Τι λες, ρε Αθανασία, να τραβήξω κι εγώ αυτά που τράβηξε ο άλλος ο κακομύρης που χρώσταγε 1,5 δραχμή. Δεν έχει
έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Και δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Δεν μπορείς να θέλω, δεν μπορεί να με. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι θέλετε, κύριε? Ξέρετε, ήρθα για μια κατάσχεση. Κατάσχεση, ωραία. Πάρτε την να πάρετε και αφήστε με ήσυχο. Δεν καταλάβατε. Ήρθα για μια κατάσχεση που μου στείλατε εσείς. Εγώ? Εννοώ. Τι εννοείς, εγώ προσωπικά σου έστειλα κατάσχεση? Σε ξέρω, κύριε, και από χθες. Έχω προσωπικά εγώ μαζί σου. Όχι εσύ συγκεκριμένα, αλλά η εφορία. Α, η εφορία. Είπα κι εγώ. Γιατί πόσο μιλάμε? Μια μισή δραχμή. Μια μισή δραχμή. Προφυγάς, προφυγάς. Για να δω τα χαρτιά. Ωραία, και τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Να πληρώσω. Σήμερα? Αποκλείεται. Καταρχήν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειστό. Πού αν τα βάλω τα λεφτά, να αφήσω έξω? Με τίποτα. Αύριο, ελάτε αύριο. Μια μισή δραχμή είναι, κύριε. Μια μισή δραχμή είναι μια μισή δραχμή, κύριε. Πες ότι γίνει μια ληστεία. Τι θα κάνω μετά, τα βάλω την τσέπη μου? Καταρχήν έχεις μια μισή δραχμή. Όχι, αλλά έχω τάλιρο. Τάλιρο. Και πού θα βρω εγώ, κύριε, 3,5 δραχμές για να σου δώσω ρέστα? Δεν θέλω ρέστα, κύριε, κρατήστε τα. Θα τα κρατήσω. Τι λέτε, κύριε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι δωροδοκία. Και εγώ τι να κάνω? Τι να κάνεις, είμαι. Λοιπόν, θα περιμένεις μέχρι το 2020 να γίνει το χρέος. Μια μισή δραχμή, 2% είναι 20. 10 δραχμές να μπορώ κι εγώ να κόψω απόδειξη. Ναι, αλλά για αυτό το χρέος έχετε βάλει υποθήκη το σπίτι μου. Και εγώ θέλω να το δώσω πρίκα στην κόρη μου. Παντρεύεται μεθαύριο. Παίρνει καλό παιδί. Λεβέντι, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω. Να ζήσουν, να ζήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, πείτε της να περιμένει 20 χρόνια, να το σκεφτεί και καλύτερα, γιατί μπορεί ο γάμος αυτός να γίνεται και από επιπολαιότητα. Ελάτε στο σπίτι, κύριε, να κάνετε κατάσχεση, να πάρετε ό,τι αντικείμενα αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό. Να διώξω κι εγώ αυτό το χρέος από πάνω μου. Και τι να πάρουμε, κύριε, τι να πάρουμε αντικείμενα που αντιστοιχούν στη μία μισή δραχμή, ε? Τι να πάρουμε, δύο ντογλυφίδες, ένα τσιρότο, μια μπατονέτα ή 3 παγάκια? Τι να πάρουμε? Ελάτε να πάρετε μια σταγόνα φέρι που κάνει μία δραχμή και πλένει 70 πιάτα. Ωραία. Και το 50ράκι. Πάρτε άλλη μισή σταγόνα φέρι να πλύνετε άλλα 35 πιάτα. Και πού θα βρούμε 105 πιάτα, κύριε? Θα μας τρελάνετε. Εσείς θα με τρελάνετε. Θέλω να πληρώσω, να ξεχρεώσω το χρέος μου, με καταλαβαίνετε? Πείτε μου τι να κάνω. Λοιπόν. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα το ξέρω καλά. Κύριε υπάλληλε. Έλα. Αυτό είναι για σένα. Έτσι να πιεις μια μπύρα. Να πιω μπύρα με ένα 10,000. Και πού θα σε βρω μετά σου δώσω τα ρέστα? Ε, καλά. Πιέστε το όλο μπύρες. Με δουλεύετε, μεγάλε. Να πιω ένα 10,000 μπύρες, να γίνω λιώμα. Σε παρακαλώ, πάρτε τα λεφτά. Εγώ δεν δωροδοκούμε. Έρε βόμβα που σας χρειάζεται. Έρε βόμβα που σας χρειάζεται. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως πάντα, η TVZ, γιατί η TVZ σας παρουσιάζει μια αποκλειστική είδηση. Βρισκόμαστε στη ΙΚ Εφορία Αθηνών, στην οποία μόλις πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε μια σφοδρή έκρηξη, κοστίζοντας τη ζωή ενός υπαλλήλου. Μοναδικός αυτόπτης, ή μάλλον αυτή κοσμάρτυρ, είναι ο κύριος δίπλα μου, αφού το γραφείο του βρίσκεται δίπλα από το γραφείο που έγινε η έκρηξη. Και φυσικά είναι ο μόνος που μπορεί να μας μιλήσει για το συμβάν. Κύριε αυτή κοσμάρτυρα, σας ακούμε. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι στην επικοινωνία. Βλέπετε, είναι και το σοκ που υπέστη. Κύριε αυτοίκο εμάρτυρα, σας παρακαλώ, πάρτε τα πράγματα από την αρχή με ηρεμία. Γινότανε χαυγάς, ε? Γινότανε χαυγάς! Ποιος σιγάρε, μογκός είμαι, δεν είμαι κουφός. Και την έβαλε. Thank you.
Χαμογέλασε λίγο, ρε Αθανασία. Τόσα λεφτά δώσαμε να βάλουμε τα χρυσά δόντια. Να μην τα δείξουμε. Αχ, καλέ. Λοιπόν, κοίτα το πουλάκι. Πού κοιτάς, ρε Αθανασία? Το πουλάκι. Αχ, καλέ. Έτσι και έτσι. Ρε Βλάση, νομίζω ότι η φωτογραφία θα βγει σκοτεινή. Και τι φοβάσαι, μη βγεις μαύρη. Αχ, καλό, Τέλει φλάς. Τέλει φλάς, περίμενε. Τώρα έχει φλάς. Αχ, καλό, Όχι, παίζουμε. Το έχω σπουδάσει το αντικείμενο, ρε Αταρασία. 17 χρόνια στη σχολή καλών τεχνών. Έχω φωτογραφίσει εγώ τεχνά. Αχ, καλό, Σκάθρι, κάνεις έτσι, κοροϊδεύεις. Σου λέω, αύριο πρωί-πρωί θα στείλω τις φωτογραφίες στο φίλο μου τον Άδωνη να σε κάνει εξώφυλλο. Ναι, Αλίκη, παράτα τα όλα αμέσως και πετάξου τον περίπτερο να μου φέρεις περιοδικά ποικίλης ύλης. Λεφτά. Πες του Ηλιά του περιπτερά να τα γράψει εκεί που ξέρει. Όχι το περιοδικό, για το... Μετά, πήγαινε, θα κλείσει. Εγώ τι να κάνω? Εσύ συνέχισε. Αμάν, ποιος μένει? 11 η λίγη, θα με παίρνει από το σπίτι. Ποιο μένει τώρα? Όχι. Κάτσε να την πάρω στο κινητό να μου πει. Ναι, έλα Λίλη, ο Άδωνης είμαι. Σε ποιο κινητό με παίρνεις? Α, εντάξει, γεια. Ναι, έλα Λίλη, τι κάνεις? Καλά, σε κλείνω τώρα όμως γιατί έχω δουλειά, γεια. Κύριε Άδωνη, έφερα το περιοδικό. Είναι και μία κοπέλα, εξέχει έφυγε εξώφυλλο. Να περάσει, να περάσει. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Όχι, εννοώ τι κάνεις, γιατί πας έτσι? Α, ποζάρω, είμαι έτοιμη για εξώφυλλο. Α, το ονοματάκι σου? Νέλη. Νέλη, δεν μου λες, το πνίγεις το κουνέλι? Αμέ. Α, τότε σίγουρα θα γίνεις φίρμα, αρκεί να κάνεις ό,τι σου πω εγώ. Ξέρω, ξέρω. Α, όχι, περίμενα, εσύ παρά είσαι έτοιμη, δεν με πιάνεις, δεν με πιάνεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα φύγεις όπως είσαι να πας να συγχαρείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Στεφανόπουλα. Εγώ? Όχι εγώ. Α, νόμιζα θα πάω εγώ. Α, Νέλη, είσαι περιορισμένη σε ευθύνες, πού σε μιλάω, δεν είδες τι έγινε με το Λεμπά? Εγώ τον έστειλα εκεί. Έγινε φίρμα μέσα σε μία μέρα. Όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτόν. Και πού σε, έχω εδώ έτοιμη μία λίστα με 30 ακόμα ονόματα. Άκου, πού σε, είναι για ανάποδα. Τόλης Βοσκόπουλας. Μάκης Χριστοδουλόπουλας. Νότης Φαγιανάκης, Τριαντάφυλλας, Εφησαρή, Τζόρτζογλου. Αυτού του είπα να ρίξει κάτι πάνω του, μην πάει έτσι. Και την αρπάξει δεν κάνει, δεν κάνει, με πιάνεις. Και πολλοί άλλοι. Ναι, αλλά με το εξώφυλλό μου τι θα γίνει? Θα το κάνουμε το εξώφυλλο, ρε μανούλα μου. Πώς κάνεις έτσι? Το έχω ήδη κλείσει το εξώφυλλο, με πιάνεις. Αλλά πού σε, πού σε, πρέπει να φωτογραφηθείς γυμνή. Γυμνή? Ναι, άμα δεν βγεις εσύ γυμνή με αυτή την κορμάρα, ποια θα βγει? Ιβάνα Μπάρμπα. Ιβάνα Μπάρμπα. Καλή ιδέα. Άσε, θα πάρω την μπάρμπα. Ψσ, δίνεται εσύ. Μα! Ρεούς, δίνε, του λέμε. Αχ, τι τραβάμε κι εμείς οι μανατζέριδες. Και εξώφυλλο και ντυμένο. Να περάσει επόμενη. Δεν υπάρχει επόμενη. Α, α, άκυρο, μόλις ήρθε μία κοπέλα. Να περάσει, να περάσει. Yes, very good calling, very good calling. Παίρνω τη μάνα μου να την ευχαριστήσω που μου χάρισε τα μάτια και μπορώ και θαυμάζω αυτό το θείο πλάσμα, το αντικείμενο του πόθου και της ειδονής για κάθε αρσενικό. Τι κάνεις? I came for the photo shooting you have. Can I have a seat? I'm really tired. Έλα, κάτσε, κάτσε. Καλά, με τι ήρθες?
I came walking. I stay nearby here. Α, και θα έχει και πολύ νεφο σήμερα έξω, αν κρίνω από το χρώμα. Από ό,τι βλέπω, είσαι έτοιμη για δουλειά. Yes, these are my winter clothes. In summertime, normally I walk naked. Α, και δεν μου λες, το παλτουδάκι καινούριο, καινούριο. It's new. You can see it for yourself. Ναι. Περίμενε λίγο, μην κουνηθείς. Μην κουνηθείς. Συνέχισε εσύ. Κάτω τίποτα, κι όλα μου τα βλέπεις υποκά. Μας το λέω δεν τρέχει τίποτα, κι αν δεν με πιστεύεις, με ζηλεύεις κάτω. Τι μυστήρια πράγματα. Το Χριστόδουλο περιμέναμε να μας επισκεφθεί και τελικά θα μας έρθει ο Παταζής. Σιγάρε μεγάλε, σε εμάς θα έρχονταν ο Χριστόδουλος. Αυτός έχει στο κεφάλι του άλλα. Τι εννοείς, το καπέλο με την πιάρα πίσω. Όχι ρε, δεν κατάλαβες. Αυτός εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να εξυγχρονίσει την εκκλησία. Τι να μας θέλει άραγε ο μεγάλος. Ξέρω εγώ. Απ' την ημέρα που ανέλαβε πάντως, μας έχει τρελάνει στο μύτη. Αγόρασα που λες, αγαπητέ αδερφέ, μία μετοχή, η οποία συνέχεια ανεβαίνει. Αυτή δεν είναι μετοχή, είναι Γολγοθάς. Μπα, εγώ δεν πάω στους Σοφοκλέους. Έχω ένα χρηματιστή που μου κάνει όλη τη δουλειά μόνος του. Εγώ δίνω μόνο εντολές. Εντολές? Καλά, ποιος είσαι ρε μεγάλε, ο Μωυσής. Παιδιά, παιδιά, έρχεται ο δάσκαλος. Είχατε, δεν είχατε, μου προκαλέσατε το γέλοντα. Συγχαρητήρια. Βλέπω ήδη έχετε μπει εις το νέο πνεύμα του εξυγχρονισμού της εκκλησίας. Γι' αυτό σας πάω. Πατέρα Θεόκλητε, και εσύ εδώ, μεγάλε. Αγαπητοί αδελφοί, αρχίζει το meeting. Παρακαλώ, κλείστε τα κινητά. Πατέρα αγάπη, είπα κλείστε τα κινητά. Μια στιγμή σεβασμιότατε. Εξομολογώ μια ενωρίτηση. Μου έστειλε την αμαρτία της με γραπτό μήνυμα και εγώ τώρα της στέλνω την ευχή. Μήνυμα εστάλει. Okay. Ωραία. Λοιπόν, όπως ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, τα πρώτα βήματα για τον εξυγχρονισμό της εκκλησίας έχουν ήδη γίνει. Όμως για να έλθουν οι πιστοί ακόμα πιο κοντά και ιδιαίτερα οι νέοι, θα πρέπει να αρχίσουμε να ομιλούμε και τη γλώσσα τους. Ξέρω. Φάγατε πακέτο να έρθετε σήμερα πρωί-πρωί εδώ. Σας έχωσα κανονικά. Αλλά κι εγώ δεν πάω πίσω, είμαι κομμάτια. Έκανα κλάμπινγκ χθες όλο το βράδυ και τα έχω φτύσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να σημειώσετε ορισμένες καινοτομίες που θα πρέπει από εδώ και στο εξής να γίνουν εις τις ενορίες σας. Καταρχήν, από εδώ και στο εξής θα γίνεται face control έξω από την εκκλησία. Μακριές φούστες και τα ζιβάγκο μέχρι το λαιμό. Ναι, στο προχωρημένο ντύσιμο και στη μοντέρνα εμφάνιση. Κατανοητόν? Okay, πάμε παρακάτω. Πρέπει επίσης να εξυγχρονίσουμε και το λεξιλόγιο της εκκλησίας, να γίνει πιο μοντέρνο, πιο trendy. Για παράδειγμα, ο αγιασμός από εδώ και στο εξής δεν θα λέγεται αγιασμός, θα λέγεται opening. Οι ψάλτες δεν θα λένε πάω να ψάλω, θα λένε πάω να κάνω ψάλτινγκ. Καταργείται η έκφραση κάτι ηχητικό σχολείο. Η λέξη σχολείο αποθεί τους νέους. Από εδώ και στο εξής θα λέγεται κατηχητικάδικο. Αυτή η κατάληξη άδικο τους τραβάει πολύ. Κάτι άλλο τώρα. Η εκκλησία στην οποία θα γίνονται βαφτίσια θα ονομάζεται βαφτισερή. Αν αυτή η εκκλησία βρίσκεται εις τα Πατήσια θα ονομάζεται πατησερή. Και αν γίνονται δύο και τρία βαφτίσια την ίδια μέρα πάνε σερή. Τα βαφτίσια χωρίς διάλειμμα.
Πάμε παρακάτω. Θέλω επίσης να είστε πιο κοινωνικοί, να γίνετε δημοφιλείς, να πηγαίνετε σε κοσμικές εκδηλώσεις, να κάνετε γκλάμουρους εμφανίσεις, να αποκτήσετε δικό σας φαν κλαμπ, όπως εγώ. Κοιτάξτε εδώ γράμματα. Θα διαβάσω ένα από αυτά, έτσι στην τύχη. Ωραία. Θέλω να δώσετε την δέουσα προσοχή. Αγαπητέ Χριστόδουλε. Με λένε Γιώτα και είμαι 13 χρονών. Δεν έχω καταλάβει τι είστε. Ηθοποιός, παρουσιαστής. Αλλά θέλω να σας πω ότι είστε ένας από τους αγαπημένους μου στάρ της ελληνικής τηλεόρασης. Θα ήθελα μία χάρη. Να μου στείλετε μία αφίσα σας να τη βάλω στο δωμάτιό μου. Αυτόγραφό σας έχω. Από τότε που είχατε έρθει στα εγγένεια του κουρίου του θείου μου. Είδατε τι σας έλεγα. Θα ήθελα επίσης ένα προσωπικό σας αντικείμενο. Ένα πετραχύλι, ένα θυμιατό, μία τιάρα, μία τρίχα από το μουσί σας τέλος πάντων. Περιμένω απάντησή σας. Με ήθος, ευλάβεια και σεβασμό στο πρόσωπό σας. Γιώτα. Καταλάβατε. Πρέπει λοιπόν να γίνετε πρότυπο για τη σημερινή νεολαία. Τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθιερώσετε μέσα εις την Θεία Λειτουργία αυτό που με τόσο επιτυχία έχω εγώ ξεκινήσει. Το γνωστό σε όλους ανέκδοτο, αλλά θέλω να το κάνετε διακριτικά. Ας πούμε, στο τέλος, όταν τελειώνει το κηρύγμά σας, μπορείτε έτσι απλά να ρωτήσετε τους πιστούς. Αλήθεια, ξέρετε τι είπε ο Ιησούς εις τους μαθητάς του την Μεγάλη Παρασκευή? Τι είπε? Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έγινε ρε γαμότο? Για να δούμε. Εμπρός. Ναι, με ακούτε? Ναι, σ' ακούμε κύριε. Ναι, με ακούτε? Σ' ακούμε κύριε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι. Α, ναι, και τι θέλετε? Ναι, με ακούτε? Σ' ακούμε κύριε. Ναι, με ακούτε? Σ' ακούμε κύριε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά πήρα να σας πω ότι ο Λευτέρης Πανταζής δεν θα έρθει. Έχει προβλήματα με κάποιον Φλωρινιώτη και κολλείεται. Εντάξει, γεια. Ναι, γεια. Κατάλαβες? Τελικά μας πούλησε ο δικός ο Πανταζής. Ζάμπα οι προετοιμασίες. Εντάξει, μεγάλη, δεν άκουσες. Έχει τραβήγματα. Έχει μπλέξει με τον Φλωρινιώτη. Αλήθεια. Πού βρίσκεται τώρα αυτή η υπόθεση? Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν αυτή η ιστορία γινόταν 150 χρόνια πριν, δεν θα είχε τόσο άσχημη κατάληξη. Γιατί? Γιατί τότε θα αναλάμβανε ο καπετάν Πισογλέντης. Αγαπούλη, να σου πω κάτι. Σκέφτομαι να πάρω το κηλικείο στο κρυφό σχολείο. Αλλά και να το πάρω, πού θα ξέρω μετά πού είναι το κρυφό σχολείο? Να πηγαίνω να ανοίγω. Ευθυμίζαμε πάλι. Ωου, μου έφυγε κι άλλος πόντος. Λοιπόν, εγώ αν δεν είχα χάσει όλους αυτούς τους πόντους, τώρα θα ήμουν ο πρώτος σκόρερ της Επανάστασης. Ευθυμίσαμε πάλι. Τέλος πάντων, για να δούμε τι γράφουν τα περιοδικά. Στην τύχη. Κοίτα ρε ζηλίκιο. Καπετάν Φλωρινιώτης εναντίον οπλαρχηγού Πανταζή. Έβγαλαν τα κουμπούρια για ένα τραγούδι. Ο Φλωρινιώτης απειλεί ότι θα του βγάλει το μαλλί τρίχα-τρίχα. Έτσι ακριβώς το έβαλε. Ευθυμίσαμε πάλι για τρίτη φορά μέχρι τώρα. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Να και μια φορά που φταίω εγώ. Τι φταίς εσύ, καπετά Μισογλέντη? Εγώ τους έβαλα την ιδέα για αυτό το τραγούδι. Το οποίο μάλιστα το πήρα από έναν Τούρκο. Από έναν Τούρκο? Παιδάκι μου. Έχω πάει πριν από δύο μήνες να λάβω μέρος στη μάχη. Του πέτα? Όχι. Του ξεπέτα. Του πέτα, καπετά Μισογλέντη. Του ξεπέτα, αγαπούλη, του ξεπέτα. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο τη μάνα σου να της πω να μην σε ξαναφέρει στην Επανάσταση. Όχι, αγάπη μου, δεν θα βγάλω εγώ τον καρκίνο επειδή είσαι σε πνεύμα αντιλογία. Συγγνώμη, καπετά Μισογλέντη, δεν θα το ξαναχάνω, στορκίζομαι. Καλά, τέλος πάντων, τι έλεγα. Α, ναι, έχω πάει που λες στη μάχη και εκεί που είμαι έτσι με το όπλο. Σε ετοιμότητα και πάω πίσω. Μη με δει κανένας οχτρός. Ξαφνικά. Αισθάνομαι πίσω μου ένα σκληρό αντικείμενο. Λέω, Παναγία μου, είναι αυτό που φαντάζομαι? Όπλο? Όχι, ανόητε, το μόνο που δεν μου πέρασε από το μυαλό. Γυρίζω και τι να δω? Ένα κλαδί αποθάμενο, τόσο με το συμπάθειο. Δεν πρόλαβα καλά-καλά να ξεπεράσω το σοκ και τσουπ! Πίσω από το θάμενο πετάγεται ένας Τούρκος και μου κάνει... Τι του λέω εγώ και τι μου λέει ο αθεόφοβος? Πόλεμα με για το τίποτα, κοίταζομαστε καχύποπτα, μα δεν μας χωρίζει τίποτα, κι αν δεν με πιστεύεις...
Το λέω λοιπόν εγώ στον καπετάνο Φλωρινιώτη και στον οπλαρχηγό Πανταζή που ήταν στο στούντιο εκείνη την περίοδο και βγάζουν και οι δύο το ίδιο τραγούδι. Όχι, πες μου, φταίω εγώ! Φταίω εγώ. Τι να κάνω, Θεέ μου. Πρέπει οπωσδήποτε να τους τα ξαναφτιάξω. Η επανάσταση χρειάζεται τα σουξέ τους για να ενισχυθεί οικονομικά. Ω, τι τηλέφωνο είναι. Σε τρόμαξα. Εμπειρός, ποιος είναι? Εγώ είμαι εγώ. Ω, έλα, Λευτέρη, πολλά χρόνια θα ζήσεις. Δεν μου λες τι είναι αυτά που διαβάζω, ε? Δεν μιλάς, ε, δεν μιλάς. Δεν έχω, δεν έχω, δεν έχω. Τίποτα, 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 τίποτα να πω. Ναι, αλλά έχετε γίνει πρώτο θέμα σε όλα τα κοτσοπολίστικα περιοδικά της Επανάστασης. Εσύ, πώς νιώθεις γι' αυτό? Και νιώθω, 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 νιώθω. Τάραση στην καρδιά μου να φέρνει. Τάραση να με παρασέρνει. Γιατί όλος ο κόσμος, όλα τα μωρά, ξέρουν πως εγώ είμαι η Βεντέτα, καπετάν Πισογλέντη. Εγώ είμαι η φίρμα. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Θα βγάλω τα ματάκια αν μου κάνουν κορδελάκια και θα σου τα κάνω χάντρες. Ελάτε βρε παιδιά, ηρεμήστε, πώς κάνετε έτσι? Καλά, εσύ που βρέθηκες? Έπαιρνα τηλέφωνο εσένα και μπήκα στη γραμμή. Άμα πια. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να τα βρείτε, γιατί η Επανάσταση βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο. Να σας πω, έχω και μια ιδέα. Δεν κάνουμε μια φιλική εταιρεία να μπούμε στο χρηματιστήριο να τα οικονομήσουμε? Άντε, συμφιλειωθείτε. Πάμε όλοι μαζί. Πατέρα! Δυο αυγά. Αμέσως μετά τα άστρα μίλησαν. Πέγκη Σταθακοπούλου, Γιάννης Βούρος, Ταύρος Μετοξώτη. Μη χάσετε το πρώτο απίθανο επεισόδιο. Μια βανίλια. Καπάκι, δεν πειράζει, το φτύνεις όταν το πιείς. 10.000 και το ξενοδοχείο δικό μου. Καλά, έχεις ξενοδοχείο δικό σου και πας και κάνεις πιάτσα? Δεν το πιστεύω! Αθανασία, γρήγορα, ετοίμασέ μου το καλό μου το κουστούμι! Το λαδί! Όταν λες λαδί, εννοείς το κίτρινο με την τεράστια λαδιά στο πέτο. Αχα, καλό, ε! Τι να πάρουμε, κύριε, τι να πάρουμε, αντικείμενα που αντιστοιχούν στη 1,5 δραχμή, ε! Τι να πάρουμε, 2 ντογλυφίδες, ένα τσιρότο, μια μπατονέτα ή 3 παγάκια? Τι να πάρουμε? Ελάτε να πάρετε μια σταγόνα φέρι που κάνει μια δραχμή και πλένει 70 πιάτα. Ωραία. Και το 50ράκι. Πάρτε άλλη μισή σταγόνα φέρι να πλύνετε άλλα 35 πιάτα. Και πού θα βρούμε 105 πιάτα, κύριε? Θα μας τρελάνετε. Χαμογέλασε λίγο, ρε Αθανασία. Τόσα λεφτά δώσαμε να βάλουμε τα χρυσά δόντια. Να μην τα δείξουμε. Αχ, καλέ. Λοιπόν, κοίτα το πουλάκι. Πού κοιτάς, ρε Αθανασία? Το πουλάκι! Αχα, καλό, ε! Ναι, Αλίκη, παράτα τα όλα αμέσως και πετάξου το περίπτερο να μου φέρεις περιοδικά ποικίλης ήλιες. Λεφτά. Πες του Ηλιά του περιπτερά να τα γράψει εκεί που ξέρει. Όχι το περιοδικό, για το... Μετά, μετά. Πήγαινε, θα κλείσει. Εγώ τι να κάνω? Εσύ συνέχισε. Τέλει φλάς! Τέλει φλάς. Περίμενε. Τώρα έχει φλάς. Αχ, καλό, ε! 11 η λίγη, θα με παίρνει από το σπίτι. Κρίμενε τώρα. Όχι. Κάτσε να την πάρω στο κινητό να μου πει. Ναι, έλα, Λίγη, ο Άδωνης είμαι. Σε ποιο κινητό με παίρνεις? Α, εντάξει, γεια. Ναι, έλα, Λίγη, τι κάνεις? Καλά, σε κλείνω τώρα όμως γιατί έχω δουλειά, γεια. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά είμαι. Όχι, εννοώ τι κάνεις, γιατί πας έτσι? Α, ποζάρω, είμαι έτοιμη για εξώθειο. Α, το ονοματάκι σου? Νέλη. Νέλη, δεν μου λες το πνίγεις το κουνέλι? Αμέ. Where are you calling? Yes, very good calling. Ha 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 ha
καπούλι του ξεπέτα. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο τη μάνα σου να της πω να μην σε ξαναφέρει στην επανάσταση. Όχι, αγάπη μου, δεν θα βγάλω εγώ τον καρκίνο επειδή είσαι σε πνεύμα αντιλογίας. Συγγνώμη, καπετά Μισογλέντινα, δεν θα το ξαναχάνω, στορκίζομαι. Κάτι άλλο τώρα. Η εκκλησία στην οποία θα γίνονται βαφτίσια θα ονομάζεται βαφτισερή. Αν αυτή η εκκλησία βρίσκεται εις τα Πατήσια, θα ονομάζεται πατησερή. Και αν γίνονται δύο και τρία βαφτίσια την ίδια μέρα, πάνε σερή. Τα βαφτίσια, χωρίς διάλειμμα. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Θα στα βγάλω τα ματάκια, αν μου κάνουν κορδελάκια. Δεν ζηλεύεις για το τίποτα, κι όλα μου τα βλέπεις υποκτά. Μας το λέω δεν τρέχει τίποτα, κι αν δεν με πιστεύεις. Δεν ζηλεύεις για το τίποτα, κι όλα μου τα βλέπεις υποκτά. Σ' αγαπάω όσο